Εν τω μεταξύ, εδώ βλέπουμε Ιθάκη, φτάνει ο Πρωθυπουργός από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ο Αντώνης μας ακούει, ο Αντώνης Ατζολέτος. Ναι, ακριβώς. Βγήκε ήδη ο κύριος Τζανακόπουλος, βγήκε ο κύριος Τσίπρας. Τον υποδέχτηκε ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Στανίτσας. Η κυρία Θεοπευτάτου στην υποδοχή για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τώρα θα μπει μέσα στο Δημαρχείο και θα έχει την συνάντηση που είπαμε πριν από λίγο με τον δήμαρχο, δημοτικούς συμβούλους και με φορείς του νησιού. Είχαμε μια μικρή αργοπορία γιατί, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός μαγνητοσκόπησε το μήνυμα, το διάγγελμά του, το οποίο ενδεχομένως μέχρι τις 12 να μεταδοθεί μέσω της δημόσιας τηλεόρασης που θα το δώσει, προκειμένου να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε. Ένα μήνυμα ενδεχομένως να είναι γύρω στα 8 λεπτά από ό,τι μας έλεγαν, το οποίο θα περιγράφει ακριβώς αυτή την εικόνα που θέλει να δώσει η κυβέρνηση για την επόμενη μέρα, για τα βήματα από το μνημόνιο και μετά. Βλέπετε και τον κόσμο, τα πλάνα που κάνει ο Σωτήρης Χατζιώτης έχουν μαζευτεί ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο, προκειμένου να περιμένουν τον Πρωθυπουργό και βεβαίως θα τον περιμένουν μέχρι και την έξοδο. Μένει το Πρωθυπουργός να κάτσει περίπου μία ώρα μέσα στο Δημαρχείο, να συνομιλήσει με τον Δήμαρχο και μετά να μεταβεί στο γεύμα. Έχουμε και κάποιους διαπληκτισμούς, όπως βλέπετε, τώρα με τη βοήθεια του Σωτήρη Κατζιώτη και κάποιες αστυνομικές δυνάμεις πήγαν εκεί κοντά προκειμένου να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Λοιπόν, ναι, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν διαφορετικές αντιδράσεις. Βεβαίως. Εντάξει, να συνδεθούμε μαζί σας, Αντώνη μου, είναι σαφές αυτό.